Θα ήταν ίσως, κυρίες και κύριοι, κωμικό, αν δεν ήταν εξοργιστικό πραγματικά, να έρχεται εδώ σήμερα ο Υπουργός Εργασίας της Κυβέρνησης και να μας εγκαλεί γιατί δεν στηρίζουμε την δήθεν στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης, μιας κυβέρνησης η οποία συνεχίζει και εντείνει τους πληστηριασμούς. Ποιο είναι το περιεχόμενο, κύριε Υπουργέ, της στεγαστικής σας πολιτικής, να πηγαίνετε το πρωί στα χαράματα και να διώχνετε συνταξιούχες γυναίκες από το σπίτι τους, πληστηριάζοντας το σπίτι τους? Αυτή είναι η στεγαστική σας πολιτική. Να έρθουμε τώρα στο σημερινό νομοσχέδιο. Πρόκειται στην ουσία για μια μεταφορά, τεράστια μεταφορά, της ακίνητης περιουσίας του πρώην ΟΕΚ, του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, και της ακίνητης αλλά και της κινητής, για τα δισεκατομμύρια του ΟΕΚ μιλώ, ό,τι τέλος πάντων απέμεινε μετά τους μνημονιακούς κόφτες, από τη μια στα ταμεία των τραπεζών και από την άλλη στα ταμεία των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων. Το πρώτο πρόγραμμα, το περιβόητο πρόγραμμα «Σπίτι μου», αφορά πολύ λίγους τελικά ωφελούμενους, μέσα σε πολλά εισαγωγικά, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα δανειοδότησης, με ό,τι αυτό σημαίνει, αποκλείοντας ταυτόχρονα το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων εργαζομένων, του εργατικού δυναμικού, το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό. Και σε κάθε περίπτωση, βέβαια, οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, οι ιδιώτες, μια χαρά θα βρουν στο πιάτο τους εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες ακίνητα, τα οποία θα τα αξιοποιήσουν, εννοείται, για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Αυτά πολύ σύντομα, εν κατακλείδη, για το ίδιο το νομοσχέδιο. Σε σχέση τώρα με την τροπολογία, τη μόνη τροπολογία, την υπουργική, πρόκειται και αυτή, πρόκειται για μια, θα έλεγα, κακιά κυβερνητική συνήθεια που συνεχίζεται από όλες τις κυβερνήσεις. Πρόκειται για άλλη μια τροπολογία, ένα σύνολο ετερόκλητο επιμέρους ρυθμίσεων πολλών υπουργείων, στο οποίο εμείς ως ΚΚΕ επιλέγουμε τελικά να τοποθετηθούμε με το παρόν, μιας και υπάρχουν διατάξεις με τις οποίες διαφωνούμε, άλλες με τις οποίες συμφωνούμε, καταλήγουμε, εν πάση περιπτώσει, στο παρόν. Ήθελα να κάνω δύο μικρά σχόλια, αφενός για τις προϋποθέσεις της χορήγησης της ενίσχυσης βαριάς αναπηρίας ανασφάλιστων. Ξέρετε, η οικονομική ενίσχυση βαριάς αναπηρίας χορηγείται για να καλύψει τις επιπρόσθετες ανάγκες των αναπήρων, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι οι ανάπηροι έχουν επιπρόσθετες ανάγκες σε σχέση με τους υπόλοιπους ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Όταν λοιπόν εσύ βάζεις κόφτη, στην ουσία εμποδίζεις αυτούς τους ανθρώπους να καλύψουν επαρκώς αυτές τις επιπρόσθετες ανάγκες. Σε ό,τι αφορά τώρα το άρθρο 6, 7 μάλλον και 8 για την προσχολική αγωγή, για τις μονάδες φροντίδας, να πούμε εδώ ότι και αυτή η διάταξη εδώ διατηρεί και επεκτείνει τον κατακαιρματισμό, την πολυδιάσπαση ως προς την παροχή μιας πολύ σημαντικής υπηρεσίας, όπως είναι η φροντίδα και η διαπαιδαγώγηση των παιδιών της μικρής προσχολικής ηλικίας, χωρίς να διασφαλίζονται οι όροι ομαλής λειτουργίας των δομών με προσωπικό και τα λοιπά. Και βεβαίως, σε ό,τι αφορά σε σχέση με τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, με τα ΚΔΑΠ, όλοι γνωρίζουν ότι αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα από την υποστελέχωση εξαιτίας της υποχρηματοδότησης. Θα κλείσω την δευτερολογία με το ζήτημα των προνοιακών δομών και τις ρυθμίσεις που εισηγείται εδώ το αρμόδιο Υπουργείο. Ξέρετε, το αρμόδιο Υπουργείο, ξέρετε, το ζήτημα εδώ, κύριε Υπουργέ, το μεγάλο ζήτημα δεν είναι αυτό. Το μεγάλο ζήτημα είναι άλλο. Και το ερώτημα που τίθεται είναι αν η πρόνοια μπορεί να αφήνεται σε ιδιώτες φιλάνθρωπους με ή χωρίς εισαγωγικά ή σε διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις ή να είναι αποκλειστική φροντίδα του κράτους με την ευθύνη του κράτους. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα και σε αυτό το ζήτημα βεβαίως η κυβέρνησή σας, όπως και οι προηγούμενες, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να απαντήσουν ότι δεν μπορεί να είναι ευθύνη του κράτους, θα είναι όλων των υπολείπων
εκτός από το κράτος. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφωνία και γι' αυτό κλείνοντας να ξαναπώ ότι ως προς την τροπολογία αυτήν με τον αριθμό 1529 και ειδικό αριθμό 150 ψηφίζουμε παρόν.